Στη διετία. Άρα, μια μεγάλη επιχείρηση δεν πρόκειται να εξαντλήσει το πλαφόν της επιχορήγησης για να πάρει ένα μακροχρόνιο άνεργο. Μάλιστα. Αν μπει στο καθεστώς του de minimis που είναι κατάλληλο για τις μικρές επιχειρήσεις. Άρα, παίζουμε με τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης. Για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα, δεν έχουν όριο στην επιχορήγησή τους. Πριν να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάποια μηνύματα και θα έχει ενδιαφέρον να τα δούμε. Αν μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες, μια και γενικά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Διότι λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα επίγον μήνυμα, μιας και θα έρθει. Έτσι, κυρία Καραμπίση. Ναι, γιατί το είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα, ότι το περιμένουμε. Και άρχισαν τα μηνύματα στον κόσμο. Γιατί λέει, θα αποκλείονται, ως πότε θα αποκλείονται οι άνεργοι, με τεκμαρτό από το πρόγραμμα απασχόλησης του ΑΕΘ. Με τους τείχους, λέει, για τα κεραμίδια, δεν τρέφονται οι άνεργοι. Με αξιοπρέπεια όμως και ευκαιρίες για εργασία θα μπορούσαν να προσπαθήσουν για μια επανεκκίνηση ζωής, όπως λέει χαρακτηριστικά. Τι εννοεί για το τεκμαρτό, δεν καταλαβαίνω καθόλου. Εννοεί ότι το τεκμαρτό της μπορεί να είναι πάνω από τα όρια τα οποία έχετε βάλει εσείς, ενώ το πραγματικό εισόδημα δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει όριο εισοδηματικό για να μπουν στα προγράμματα. Απλώς παίρνουν περισσότερα μόρια αυτοί που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Λογικό δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι λογικό οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε το τεκμαρτό, που σημαίνει ότι δεν έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, να προηγούνται, να αντιμετωπίζουν τις κατάστασεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πράγματι, επειδή καταστράφηκε η μεσαία τάξη, είναι δεδομένο αυτό για τον τρόπο οικονομικής ανάπτυξης, ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν με κάποια κινητά, με κάποιες δυνατότητες. Αυτό τους φέρνει σε δυσκολία. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Δεν αποκλείονται κάποιοι. Απλώς κάποιοι που είναι σε μεγαλύτερη ανάγκη έχουν αυτό εξαρτάται και από το πρόγραμμα. Δηλαδή στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας η μοριοδότηση κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Όταν μιλάμε όμως για προγράμματα που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, άρα στηρίζονται στις νέες θέσεις που δημιουργούν επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε ένα μητρό ανέργων, δεν ρωτάνε, ούτε βλέπουν. Βλέπουν μπροστά την ειδικότητα, την προϋπηρεσία κλπ. Δεν βλέπουν το εισόδημα. Πολύ ωραία το ξεκαθαρίσατε. Άρα απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση που κάνετε. Άρα ναι, ακριβώς. Όταν όμως πας στον δημόσιο τομέα και έχεις προσλήψει σε δήμους ή σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα και εκεί καλείς τους ανέργους να δηλώσουν ενδιαφέρον, τότε εκεί κάνεις μια μοριοδότηση που υπακούει σε κοινωνικά κριτήρια. Το πράγμα του να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν, μιλάμε για οικογένειες που δεν έχουν, ας πούμε, ανήλικα παιδιά, που έχουν ανήλικα παιδιά και κανένας δεν δουλεύει. Άρα μπορείς να προτεραιοποιήσεις ανάλογα με κοινωνικά κριτήρια. Σωστά. Αλλά στην περίπτωση του ιδιωτικού τομέα διαλέγει επιχείρηση ανάλογα με το προφίλ του ανέργου που θέλει να προσφέρει. Αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά λέει. Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα 2964. Σας λέει κάτι? Το 2964 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το τρέχει ο ΑΕΔ. Μάλιστα. Αλλά το τρέχει το Υπουργείο Εργασίας και είναι βάουτσερ, είναι πρόγραμμα κατάρτισης. Δεν μπορώ να δώσω 23.000, ναι, που δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει. Τι θα γίνει. Δεν είναι δικό μας πρόγραμμα. Και αυτό το περιμένουμε. Είναι του Υπουργείου, το περιμένουμε όμως αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε να πιστεύουμε. Όχι, ότι... έχουν κλείσει οι αιτήσεις. Τα αποτελέσματα. Εννοείται τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πριν περάσουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των επιχορηγήσεων για ανέργους άνω των 50 ετών, να μας πείτε τι εικόνα έχουμε για την κοινοφελή εργασία που έκλεισε χθες. Χθες ήταν τελευταία ημέρα. Πόσες αιτήσεις έγιναν? Έχουν γίνει 188.000 αιτήσεις. Έγκυρες αιτήσεις. Να ξέρετε ότι για να έχουμε 188.000 έγκυρες αιτήσεις υπάρχουν και τουλάχιστον 20 με 30.000 οι οποίες αιτήσεις δεν έχουν γίνει όπως πρέπει. Πάνω από 200.000 τώρα. Ναι, πάνω από 200.000. Για 25.000 περίπου. Για 25.000 είναι. 9,5. Και έτσι δικαιολογείται ότι και το σύστημα κάποια στιγμή δεν άντεξε. Ναι, γιατί πηγαίνουν ταυτόχρονα. Έχουμε πάρα πολλούς ταυτόχρονους χρήστες. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα όταν λειτουργούν και οι υπηρεσίες μας, άρα έχουμε και εσωτερικούς χρήστες. Όταν, ας πούμε, φορτώνει και έχει 8.000, 9.000 ταυτόχρονους χρήστες. Ιδίως τις ώρες στις οποίες είναι αρνητές οι υπηρεσίες μας, τότε το πρόβλημα. Τώρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυρία Καραμεσίνη, για άνω των 50, πότε το περιμένουμε καταρχήν? Το περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Α, τόσο σύντομα. Αλλά περιμένουμε και το ΦΕΚ. Άρα, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Αλλά αν όλα πάνε καλά, περιμένουμε από μέρα σε μέρα το ΦΕΚ, θα μπορέσουμε στις αρχές της άλλης εβδομάδας να το βγάλουμε στον αέρα. Και η διαδικασία έτσι να ολοκληρωθεί για να μην πάει σε βάθος χρόνου, δηλαδή. Κοιτάτε, το πρόγραμμα αυτό θα παραμείνει ανοιχτό. Ναι. Δηλαδή, όσες επιχειρήσεις και όσοι άνεργοι πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν ανά πάσα στιγμή. Δεν σημαίνει ότι το αφήνουμε ανοιχτό
και το κλείνουμε κάποια να στιγμή. Πάλι α, δεν θα υπάρχει. Λίγο. Δεν να θα πάλι υπάρχει. Να ξέρει ο κόσμος. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή θα τρέχει, δεν θα υπάρχει ημερομηνία λήξης. Δεν θα υπάρχει ημερομηνία λήξης. Θα είναι μονίμως ανοιχτό. Θεωρούμε ότι αυτή η κατηγορία ανέργων πρέπει να έχει την ευκαιρία ανά πάσα στιγμή. Και όσες επιχειρήσεις ενδιαφερθούν για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέργων και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να μπουν οποιαδήποτε στιγμή. Το θέμα λοιπόν δεν είναι γιατί αυτή τη στιγμή έχουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, έτσι, προσφοράς εννοώ. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται αύριο εγώ που έχω μια επιχείρηση να πω ότι θέλω 10 ανθρώπους. Πηγαίνει καλά η επιχείρηση, θέλω κάτι παραπάνω. Πόσες θέσεις έχετε? Είναι 15.000 θέσεις. 5.000 για μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν περισσότερους, γι' αυτό ανοίξαμε και το περιθώριο επιχορήγησης που λέγαμε πριν. Και υπάρχουν 10.000 θέσεις για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 άτομα. Να δούμε τις προϋποθέσεις. Τους δικαιούχους. Οι προϋποθέσεις είναι για την επιχείρηση όταν μιλάμε για κάτω από μέχρι 20 άτομα, είναι να μην έχει απολύσει χωρίς επαναπρόσληψη, δηλαδή να μην έχει μειώσει το μόνιμο προσωπικό της το προηγούμενο τρίμηνο. Μάλιστα. Και για τις μεγάλες επιχειρήσεις το προηγούμενο 12μηνο. Mm-hmm. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα. Για την επιχείρηση. Ναι. Τώρα για τους ανέργους. Ναι. Για την επιχείρηση, να μείνουμε λίγο ακόμα. Ναι. Ακριβώς. Δεσμεύεται να κρατήσει το προσωπικό και μετά τη λήξη του προγράμματος, γιατί και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Ναι. Αν προσλάβει μακροχρόνιο άνεργο, ναι, δεν έχει την δέσμευση. Παίρνει επιχορήγηση 12 μήνες, ναι, χωρίς δέσμευση. Αν τον κρατήσει και άλλους 9 μήνες. Ζητήσει παράταση. Και δηλαδή ζητήσει παράταση, τότε έχει δέσμευση να τον κρατήσει 3 μήνες με δικά της έξοδα μετά το 21 μήνες. 12 συν 9, mm-hmm, επιχορήγηση, 21 μήνες. Τότε έχει υποχρέωση μάλλον να τους κρατήσει για άλλους 3 μήνες. Αυτό μέχρι... για το μεγάλο πρόγραμμα δηλαδή, για τους μακροχρόνιους ανέργους από 6 μήνες και πάνω. Όχι, από 12 μήνες από και 12 πάνω. Μήνες διότι και πάνω. Υπάρχει κατηγορία των ανέργων που έχουν διάστημα ανεργίας 6 έως 12 μήνες. Όπου εκεί έχει επιχορήγηση 9 μήνες, ναι, και υποχρεούται να κρατήσει για άλλους 3 μήνες. Αν κρατήσει για άλλους 9 μήνες, δηλαδή 18 μήνες, τότε έχει δέσμευση για 6 μήνες με δικά της έξοδα να κρατήσει αυτόν τον άνεργο που είναι από 6 έως 12 μήνες. Δηλαδή δίνουμε ένα μπόνους, θα λέγαμε, δηλαδή ένα αυξημένο κίνητρο αν προσλάβει κάποια επιχείρηση ανέργους μακροχρόνους, δηλαδή από 12 μήνες και πάνω για διάρκεια ενεργίας. Για τις μικρές επιχειρήσεις, μια στιγμή να πούμε κάτι, για τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να προσλάβουν ανέργους που είναι από 3 μήνες με διάρκεια 3 μήνων ανεργίας έως 12 μήνες, δηλαδή βραχυχρόνιοι ανέργους, και μπορεί σε αυτή την περίπτωση πάλι να απολαύσει τον κινήτρο που είπαμε πριν, δηλαδή να επιχορηγηθεί για 9 μήνες, να δεσμεύεται να τους κρατήσει για άλλους 3 μήνες, αλλά αν θέλει να διπλασιάσει το χρόνο επιχορήγησης από 9 να πάει στις 18 μήνες επιχορήγηση, τότε θα πρέπει να τους κρατήσει με δικά της έξοδα άλλους 6 μήνες. Mm-hmm. Αυτό είναι η κλιμάκωση. Για να το καταλάβουμε, παρακαλώ, επειδή έχει μια σημασία, αυτή η υποχρέωση που βάζεται να υπάρχουν άλλους 3 μήνες να δεσμεύονται, ναι, ή άλλους 6 μήνες, πώς βγαίνει, τι εξυπηρετεί. Να το καταλάβω. Εξυπηρετεί να μην είναι ένα αναλώσιμο προσωπικό. Άμα του κρατήσει 3 μήνες, ας πούμε, αυτό είναι που το εξασφαλίζει το πράγμα. Και θα το πληρώσει ο επιχειρηματίας από την τσέπη του μετά. Ναι, έτσι, αλλά να έχετε υπόψη σας, ναι, ότι οι δεσμεύσεις ακριβώς αυτές που εξασφαλίζουν την παράταση της παραμονής και άρα την πρόσβαση σε επίδομα ενεργίας, ναι, μετά την απόλυση κλπ. Είναι οι μίνιμουμ δεσμεύσεις. Δηλαδή πριν την κρίση είχαμε δεσμεύσεις για 12 μήνες, για 18 μήνες. Αυτό έχει πέσει στους 3 μήνες. Στην περίπτωση των μακροχρονιών ανέργων έχει πέσει στο 0. Άρα θέλω να πω με εξαντλήσει τα όρια προς τα κάτω, διότι είναι λογικό ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην επιχορήγηση. Πρέπει να έχει και μια δική της συνεισφορά. Και να το πάρει υπόψη της ότι ακριβώς μέχρι εκεί θα πληρώσει. Τι για θα να κάνει. Μπορέσει να. Κοιτάτε, ναι, να δείτε, υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του τι συμφέρει την επιχείρηση και ποια είναι η διάρκεια που θεωρούμε ότι είναι επαρκής για έναν άνεργο, ώστε να μην επιχορηγήσουμε προσωρινές θέσεις εργασίας. Ο ΑΕΔ, ναι, δεν επιχορηγεί προσωρινές θέσεις εργασίας που οι επιχειρήσεις από μόνες τους έχουν την ευελιξία να προσλαμβάνουν. Επιχορηγούμε θέσεις εργασίας που έχουν προοπτική να γίνουν σταθερές θέσεις εργασίας από τη στιγμή που μια επιχείρηση πάει καλά. Δηλαδή,
υποκαλές προϋποθέσεις, αν πάει καλά, τότε θα μπορείς να κρατήσεις τον άνεργο. Ότι... Δηλαδή η έμφαση είναι στην εργασιακή ένταξη, στη σταθερή εργασιακή ένταξη του ανέργου. Η ΟΕΔ δεν δίνει απλώς χρήματα σε επιχειρήσεις, προσπαθεί να εξασφαλίσει μέσα από αυτή τη διάρκεια να βγει κάτι ουσιαστικό. Με αυτό το πρόγραμμα θέλετε να πείτε λοιπόν ότι δεν είναι ευκαιριακά, δεν έρχεται ευκαιριακά μια επιχείρηση να πει εγώ έχω να κερδίσω για 3-5 μέρες. Πάντοτε μια επιχείρηση. Να κερδίσει. Πάντοτε κερδίζει το 50% του μισθού. Μη σου περάσει το μυαλό, τι νοιάζεται για τον εργαζόμενο. Αυτό έχει σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση. Δηλαδή, αν κάνω την ερώτηση. Θα σα αφήσουμε για την ερώτηση και για ό,τι θέλει. Εάν με αφήσετε να κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, ότι δεν είναι ευκαιριακό αυτό το πράγμα. Βεβαίως είναι για το συμφέρον της εταιρείας, αλλά με την έννοια ότι δεν είναι μόνο για να επωφεληθεί αυτής της επιχορήγησης. Ότι αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος του είναι χρήσιμος, θα αποδώσει στην εταιρεία του, θα του φέρει λοιπόν απόδοση, κέρδη, δεν ξέρω εγώ τι, θα τα συνυπολογίζει όλα αυτά για να τον κρατήσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι δομημένα αυτά τα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση ή είναι μόνο... Είμαι επιχειρηματίας, παίρνω την επιχορήγηση αυτή και τελείωσε για όσο διάστημα διαρκεί. Εδώ να συμπληρώσω, κυρία Καραμεσίνη, στο συγκεκριμένο ερώτημα και αν έχει σχέση με την προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή και πώς θα εξασφαλίζεται αυτό. Να μην πάει ένας οποιοδήποτε εργαζόμενος μόνο και μόνο για να καλύψει το χρονικό διάστημα της επιχορήγησης και να μην έχει να προσφέρει τίποτα στην επιχείρηση. Κοιτάτε, να μιλήσω περισσότερο για αυτό και να τοποθετηθώ πάνω στο ερώτημα που κάνατε. Υπάρχει πάντοτε μια ισορροπία. Οι επιχειρήσεις κάνουν τα κουμάντα τους, δηλαδή λένε με συμφέρει, δεν με συμφέρει, πόσο 50% είναι η επιχορήγηση, ναι, πάνω, γλιτώνω το 50% του μισθολογικού κόστους. Από εκεί και ύστερα, μια επιχείρηση, αν της κάνει ο εργαζόμενος και πάει καλά και τον έχει δοκιμάσει, δεν έχει κανένα λόγο να τον απολύσει. Δεν έχει κανένα λόγο. Προφανώς. Αλλά κοιτάζει το κίνητρο. Κοιτάζει το οικονομικό κίνητρο. Και γι' αυτό κατέβηκε και ο χρόνος που υποχρεωτικά μετά κρατάει. Και γι' αυτό κατέβηκε ο χρόνος. Τώρα μιλάω από τη σκοπιά του ΟΕΔ. Από τη σκοπιά του ανέργου. Ποιος είναι ο ΟΕΔ? Ο ΟΕΔ είναι ένας δημόσιος οργανισμός που θέλει τι? Θέλει να επιχορηγήσει προσωρινές θέσεις εργασίας? Όχι. Θέλει να επιχορηγήσει θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν προοπτική να παραμείνουν σταθερές και να ενταχθεί ο άνεργος ο οποίος τοποθετείται εκεί με μονιμότερη και σταθερότερη σχέση στην απασχόληση. Άρα ο ΑΕΔ δεν μπορεί να επιχορηγεί μόνο προσωρινές θέσεις εργασίας, που ούτως ή άλλως στα πλαίσια της ευελιξίας έχουν κίνητρο επιχειρήσεις κλπ. Άρα λοιπόν αυτή η ισορροπία που λέμε είναι από τη μια μεριά τα οικονομικά κίνητρα να επαρκεί ώστε να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις και από την άλλη μεριά να μεγιστοποιήσουμε το διάστημα που υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να κρατηθεί ένας άνεργος, να δοκιμαστεί από μια επιχείρηση και να βάλει το πόδι μέσα στην αγορά εργασίας. Είτε στην ίδια επιχείρηση, είτε σε άλλη επιχείρηση. Διότι αν έχεις απασχοληθεί 12 ή αυτή τη στιγμή δίνουμε 24 μήνες, σημαίνει ότι στο βιογραφικό σου εγγράφεται αυτό. Είναι μια σταθερή απασχόληση. Αν έχεις τρίμηνα ή τετράμηνα, αυτό από έναν μελλοντικό εργοδότη, αν δεν συνεχίσει την επιχείρηση, θα ληφθεί ότι είσαι ένας περιστασιακός εργαζόμενος που τον αναλώσιμος θα λέγαμε. Να πούμε και τον ποσό της τα συγκεκριμένα προγράμματα, ναι. Τι θα πάρει ο επιχειρηματίας και τι θα πάρει ο εργαζόμενος, ποιο είναι το ποσό της επιχορήγησης. Όταν τοποθετείτε στα προγράμματα του ΟΕΔ γενικότερα και σε αυτό που απευθύνονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ναι, και στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, οι εργαζόμενοι πληρώνονται ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση στη θέση εργασίας. Και η επιχορήγηση είναι 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην ειδικότητα και στη θέση εργασίας. Βέβαια, όταν έχουμε πολύ υψηλές αμοιβές, δεν μπορεί ο ΕΔ να επιχορηγεί, άρα βάζει ένα πλαχοθόν. Δεν μπορεί να επιχορηγεί το 50% σε ένα υψηλό μισθό. Άρα βάζουμε ένα πλαφόν. Και εδώ το πλαφόν είναι 500 ευρώ μηνιαία για τις επιχειρήσεις. Να ρωτήσω το τελευταίο για να το καταλάβω, γιατί δεν το ξέρω τη λειτουργία του. Παίρνει λοιπόν έναν εργαζόμενο 50 χρονών, εκτιμάει, βλέπει τα βιογραφικά και προχωράει μαζί του. Αυτή είναι η διαδικασία. Σας ρωτάω, στους 3 μήνες, στους 4, στους 5, αντιληφθώ ότι δεν μου κάνει. Τι δυνατότητες έχει ο επιχειρηματίας, δηλαδή έχετε προβλέψει ότι μπορεί να τον αλλάξει? Έχει δυνατότητες αντικατάστασης, ναι. Συγγνώμη. Έχει δυνατότητες αντικατάστασης. Α, μπράβο, αυτό ήθελα. Με άλλον άνεργο. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα ξαφνικά να πει δεν μου έκανε αυτός ο άνθρωπος. Θα συνεχίσει μετά για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ή εκείνος κερδίζει από την αρχή? Από την αρχή. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλα προγράμματα εκτός από αυτό που έχουμε. Έχουμε πολλά. Ναι.
Αλλά δεν ξέρω, ίσως θα χρειαστεί να τα πούμε. Σε τίτλο μπορείτε να ξέρετε. Όχι, δηλαδή αυτή τη βδομάδα, την άλλη εβδομάδα μάλλον πρόκειται για αυτό το πρόγραμμα. Και την παραπάνω εβδομάδα θα βγει το πρόγραμμα της επιταγής επανένταξης. Δηλαδή, για πόσα άτομα, θα βγει θέσεις? Για 10.000 θέσεις εργασίας πάλι. Αυτό, άρα πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να το αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε ακριβώς. Όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν την επόμενη εβδομάδα πάλι, που θα είναι σε εξέλιξη, έτσι, και θα ανοίξουν αυτά τα άτομα. Με χαρά σας έχουμε στην εκπομπή. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Να μας δώσετε λεπτομέρειες. Να δούμε και να πηγαίνουν καλά αυτά τα πράγματα. Σας καλημερίζουμε. Και εγώ σας καλημερίζω. Δύο ειδήσεις.